Κυρία Παλαούρα, τουλάχιστον ήσασταν εκεί. Δεν το λέει κανένα. Πόσο το λέει κανένα. Δεν το λέει κανένα. Η αστυνομικό που ήταν όταν έτρεξε για να τον πάρει. Δεν το λέει κανένα. Παρακαλώ, δεν τον πήρε νεκρό στα χέρια του. Η κυρία Παλαούρα. Μαχαιρωμένο. Αφήστε με λίγο. Αφήστε με λίγο. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα από το εδώ στούντιο, γιατί κυρία Παλαούρα, επειδή είναι από Θεσσαλονίκη, θα είναι κοντά μας για ένα πεντάλεπτο. Αυτό είναι, 10 λεπτά όσα μας επιτρέπει το κύκλωμα που έχουμε ανοίξει. Χαίρετε, κυρία Παλαούρα. Καλησπέρα. Έχω αποθεί λίγο γιατί έχω πρόβα και πρέπει να φύγω. Ωραία. Η κυρία Παλαούρα, λοιπόν, γιατί την καλέσαμε κοντά μας, είχε δηλώσει στη συνέντευξή της, βάλαμε τους ουρακοτάγκους στη Βουλή, μιλώντας για τους χρυσαυγίτες βουλευτές. Και, από πέρυσι. Ναι. Και δεχόταν κατόπιν τούτου απειλητικά μηνύματα, θα το μετανιώσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για το θέμα αυτό, κυρία Παλαούρα? Ναι, είχα δώσει μία συνέντευξη πέρυσι, στο τέλος του καλοκαιριού, στα κορίτσια στο κανάλι της Μακεδονίας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τα δύο προφίλ που διατηρώ στο Facebook. Από πέρυσι που αυτή η συμμορία μπήκε στη Βουλή, από την πρώτη στιγμή γράφω συνέχεια εναντίον τους, διότι δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικό κόμμα. Θεωρώ ότι είναι μία εγκληματική οργάνωση, δεν περιμένα να γίνει το φωνικό του Παύλου, του Φίσα, για να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτή. Έχω δεχτεί στο inbox, γιατί είναι και θρασίδηλα άτομα, βέβαια δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία των πολιτών που φοβούνται. Έχω επιλέξει στη ζωή μου να μην φοβάμαι όχι μόνο τη Χρυσή Αυγή, να μην φοβάμαι τίποτα, μόνο το θάνατο φοβάμαι. Και αυτό παίζεται. Αλλά δεν μου προκαλεί φόβο και νομίζω ότι πρέπει οι Έλληνες πολίτες να είμαστε πολίτες και όχι καταναλωτές προτύπων, ιδεών, προσώπων που προβάλλονται για χύψη λόγους. Ζούμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν είναι η Χρυσή Αυγή αυτή που θα μας δώσει τη λύση. Ούτε η Χρυσή Αυγή είναι αυτή που θα καθαρίσει μέσα σε εισαγωγικά τον Άγιο Παντελεήμονα. Έχω ζήσει ένα περιστατικό στην Αθήνα, διότι είμαι στη Θεσσαλονίκη τα δύο τελευταία χρόνια, ο τρίτος χειμώνας. Εργάζομαι στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έχω πάει βράδυ να δω παράσταση και επιστρέφοντας στο σπίτι μου μπαίνω μέσα σε ταξί και μου λέει ο ταξιτζής, μένω στα Άνω Πατήσια στην πλατεία Κυπριάδου. Και μου λέει ο ταξιτζής, τα έχουμε βρει, λέει, εμείς οι ταξιτζίδες με τη Χρυσή Αυγή και με την αστυνομία, και να δεις σε λίγες μέρες τι θα γίνει. Σταματάω επί τόπου το ταξί. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να κατέβω εδώ, στην Πατησίων. Εγώ την Πατησίων δεν τη φοβάμαι, μεγάλωσα στην Πατησίων. Θέλω, λέω, να κατέβω εδώ. Κατέβηκα, λέω, δεν σας δίνω ούτε ένα ευρώ, για το οποίο το βγάζω με πολύ υδρότα, σε ένα τύπο ο οποίος σκοτώνει μετανάστες. Δεν μας φταίνει οι μετανάστες, μας φταίει που δεν υπήρξε μεταναστευτική πολιτική. Και την λύση δεν θα τη δώσει η Χρυσή Αυγή. Έχουν όλη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του, όπως και εμείς ως πολίτες πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Αυτό είχα να πω. Κεντράτω με τις ευκαιρίες, βέβαια δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όλο αυτό το γεγονός. Έχω την ευτυχία να είμαι σε μια παράσταση που ανεβαίνει εδώ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Ραφτάδικο του Ζαν-Κλοντ Γκραμπέρ. Ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμια επιτυχία. Ο Γκραμπέρ είναι ο σεναριογράφος του Κώστα του Γαβρά και του Φρανσουά Τριφό, όπου το πολιτικό μήνυμα της παράστασης είναι οι συνέπειες που είχαν κάποιοι άνθρωποι από το φασισμό που υπήρξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια ιστορία από το 1945 μέχρι το 1952. Αν και κωμωδία, περνάνε τα μηνύματα εναντίον του φασισμού μέσα από αυτή την παράσταση. Ανεβαίνει στις 18 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών και γι' αυτό και βιάζομαι, έχω πρόβα. Μπορώ να σας απαντήσω και να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Απλώς δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Ωραία. Εμείς θα σας αποδεσμεύσουμε τότε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην παράσταση που είναι και πολύ επίκαιρη. Και θα περάσουμε.